Με τη χάρη του Χριστού, αδερφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 830. Είναι το τρίτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Σοφωνία. Σελίδα λοιπόν 830. Βιβλίο του Σοφωνία. Δεν εδέχθη διόρθωση, δεν ήλπισε επί των Κύριων, δεν επλησίασε εις τον Θεόν αυτής. Οι άρχοντες αυτής είναι ναυτοί λέοντες οριόμενοι και οι κριτέ αυτής λύκοι της εσπέρας. Δεν αφήνουν συν ουδέ διαπροή. Οι προφήτες αυτής είναι προπετείς άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς αυτής ευεβήλωσαν το αγιαστήριον, υθέτησαν τον νόμο. Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής, δεν θέλει κάμη αδικίαν. Κατά πάσαν προϊόντα εφθαρμένο αυτόν η βεβαίως δεν ήθελε να εξολοθρευθεί όσον κι αν ετιμώρουν αυτήν. Πλην αυτοί έσπευσαν να διαφθείρωσει πάσας τας πράξης αυτών. Δια τούτο προσμένετε με, λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθήνε γύρω με προσλεηλασίαν, διότι η απόφασή μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθρίσω τα βασίλεια, να εκχέω επ' αυτά την αγανάκτησή μου, όλην την έξαψην της οργής μου. Επειδή πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου μου, διότι τότε θέλω αποκαταστήσεις τους λαούς γλώσσαν καθαράν, δια να επικαλούνται πάντες το όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό έναν ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας οικέται μου, η θυγάτηρ των διασπαρμένων μου, θέλου συφέρει την προσφοράν μου. Εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλεις εσχύνεστε δια πάσας τας πράξης σου, διόν η νόμη σας εναντίον μου, διότι τότε θέλω αφαιρέσει εκ μέσω σου τους καυχωμένους εις την μεγαλοπρέπειά σου και δεν θέλεις πλέον μεγαλαυχή κατά του όρους του Αγίου μου. Και θέλω αφήσει εν μέσω σου λαών τεθλιμμένων και πτωχών και ούτε θέλω συνελπίζει επί το όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπον του Ισραήλ δεν θέλει πράξη ανομίαν, ουδέ λέει λατήσει, λαλήσει ψεύδι, ουδέ θέλει ευρεθεί εν το στόματι αυτών γλώσσα δολία, διότι αυτοί θέλουσι βόσκι και πλαγιάζει και δεν θέλουσι και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Αμήν. Μιλάει με προφητικό λόγο ο Θεός και ο προφητικός λόγος, αδελφοί αγαπητοί, περιλαμβάνει και το παρόν και το παρελθόν, αλλά ιδιαιτέρως το μέλλον. Με τον προφητικό λόγο αποκαλύπτεται το σχέδιο του Θεού. Και όχι μόνο το σχέδιο του Θεού, αλλά και οι αιτίες που ο Θεός παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Και τούτο είναι πολύ χρήσιμο για μας. Να ξέρουμε γιατί ο Θεός αποφασίζει ευλογία ή κρίση. Γιατί ο Θεός αποφασίζει το οτιδήποτε στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό ο προφητικός λόγος είναι χρήσιμος, απαραίτητος και πολύ, αδελφοί αγαπητοί, διδακτικός για την ωφέλειά μας. Απευθύνεται λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, την πόλη, την πρωτεύουσα, το κέντρο της βασιλείας του Θεού επί της γης, και βλέπει μια πόλη μέσα στην αμαρτία και στην αποστασία. Και αυτό που βγαίνει από τη φωνή, από την κραυγή του Θεού, είναι αλίμονο. Αλίμονο σε αυτή την πόλη που έχει γνωρίσει τόσα παραδείγματα, έχει δει, αλλά συνεχίζει να είναι μολυσμένη και είναι μία πόλη η οποία καταθλίβει. Είναι μία πόλη που δημιουργεί προβλήματα. Γιατί η αμαρτία δημιουργεί προβλήματα στον αμαρτωλό και ο αμαρτωλός δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους άλλους. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, έτσι τη βλέπει η Ιερουσαλήμ. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι γιατί. Γιατί προφέρει ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ τη λέξη αλίμονο. Διότι όταν φώναξα
Η Ιερουσαλήμ δεν υπήκουσε. Όταν της μίλησα δεν υπήκουσε. Όταν την έλεγξα δεν εδέχθη διόρθωση, δεν εδέχθη τον έλεγχο. Όταν της είπα έλπισε επί Κύριον των Θεών σου, η Ιερουσαλήμ είπε όχι, δεν ελπίζω στο Θεό, ελπίζω στους Αιγυπτίους, στη δύναμή μου, στην ικανότητά μου. Σε όλα τα άλλα τα πράγματα ήταν έτοιμη η Ιερουσαλήμ να ελπίσει εκτός από το Θεό. Και τέλος, όταν ο Θεός την προσκάλεσε και της είπε έλα τέλος πάντων κοντά μου, αυτή δεν τον πλησίασε και έστρεψε την πλάτη της. Πόσο θα ήθελε ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, και πόσο θέλει ο Θεός όταν σου μιλάει να τον ακούς και να τον υπακούς. Έχει ωραίο σχέδιο ο Θεός για τη συνέχεια. Πώς θέλει ο Θεός όταν σε ελέγχει να διορθώνεσαι. Πόσο αρέσει στο Θεό όταν σου λέει έλπιζε σε μένα, γιατί μόνο εγώ μπορώ να φέρω την ευλογία στη ζωή σου, να πει ο άνθρωπος αμήν, μόνο σε σένα ελπίζω. Και όταν σε προσκαλεί ο Θεός λέγοντας έλα κοντά μου, πόσο αρέσει στο Θεό να πλησιάζει ο άνθρωπος στο Θεό μέσα από την προσευχή και μέσα από το λόγο του. Να, αδελφοί αγαπητοί, τα πολύ σοβαρά σημεία που δημιουργούν τη σχέση μας την προσωπική με το Θεό. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα που θα δημιουργήσουν μια καλή ή κακή σχέση στον κάθε άνθρωπο με το Θεό. Όταν ακούς τη φωνή Του, όταν δέχεσαι τον έλεγχό Του και διορθώνεσαι, να το πω πιο καλά, όταν ακούς τη φωνή Του και υπακούς σε αυτήν, όταν δέχεσαι τον έλεγχο του Θεού και διορθώνεσαι, όταν η ελπίδα σου στρέφεται μόνο στο Θεό, απορρίπτοντας όλα τα άλλα από τα οποία πιθανόν η καρδιά σου να σε οδηγεί και να σου μαρτυρεί ψευδός ότι υπάρχει βοήθεια. Και τέλος, όταν σε φωνάζει ο Χριστός κοντά του, πόσο χαίρεται να τον πλησιάζεις. Όμως τίποτα από αυτά η Ιερουσαλήμ τότε δεν έκαμε, γι' αυτό και αυτό που βγαίνει από τη φωνή του Θεού, από την κραυγή του Θεού, είναι κραυγή θλίψεως και πόνου, αλίμονο στην αγαπημένη μου την Ιερουσαλήμ. Και βέβαια τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει Ιερουσαλήμ, αλλά υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχουν οι πιστοί, υπάρχεις εσύ, υπάρχω εγώ. Ο Θεός να μας φυλάει να μην ακούγεται από την ψυχή του Θεού η λέξη αλίμονο, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά να ακούγεται η φωνή του Θεού έβγε, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Θεός όταν ακούς τη φωνή του και δεν υπακούς. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Θεός όταν σε ελέγχει και δεν διορθώνεσαι. Δεν μπορεί να είναι μαζί σου ο Θεός, να αποκαλύψει την αγάπη του, τη δόξα του, να είναι ετοιμοτάτη βοήθεια για σένα. Όταν η ελπίδα σου δεν είναι μόνο στο Χριστό, αλλά περιμένεις από όλα τα άλλα και από όλους τους άλλους, αλλά ποτέ από τον Χριστό. Δεν μπορεί ο Χριστός να σε πάρει στην αγκαλιά Του αν εσύ δεν τον πλησιάζεις. Αλίμονο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί από εκεί και πέρα πια δεν σταματάει τις προσπάθειες ο Θεός, αλλά λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ευλογίας για τη ζωή μας. Λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ευλογίας για την Εκκλησία μας, εκεί που μας έχει προσθέσει ο Θεός. Λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ευλογίας για την οικογένειά μας. Λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ευλογίας για την προσωπική μας ζωή. Μία φορά ακόμη συγχωρέστε με να το ξαναπώ, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν ακούς τη φωνή του Θεού να υπακούς, όταν σε ελέγχει ο Θεός, μην αγριεύεις, μην θυμώνεις, μην πεις δεν είναι για μένα, να διορθώνεσαι. Και όταν ζητάς βοήθεια, η ελπίδα σου να είναι στο Χριστό. Και όταν χρειάζεσαι αγκαλιά αγάπης, να τρέχεις προς Αυτόν. Εκείνη η ευλογία προσδιορισμένη εξάπαντος και η δόξα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος περπατήσει ακριβώς αντίθετα, το αποτέλεσμα είναι
όπως είπαμε και πριν, να λιγοστεύονται, να λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ευλογίας του Θεού, οι πιθανότητες της χάρης του Θεού, οι πιθανότητες της βοήθειας του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός στρέφεται πια, στρέφει το βλέμμα Του και τις ενέργειές Του δεξιά και αριστερά από σένα, μήπως εννοήσεις από τους άλλους. Στα έθνη φέρνει κρίση. Έρχεται καταστροφή στα έθνη. Και λέει η Γραφή, παρόλα αυτά εγώ ήμουν ανάμεσα στο λαό μου, με δικαιοσύνη, με κρίση, κάθε μέρα έφερνα τη δικαιοσύνη μου στο φως Του, στην αντίληψή Του, Του αποκάλυπτα την αλήθεια μου, δεν παρέλειπα, αλλά συνέχισε ο διεφθαρμένος να μην αναγνωρίζει εσχήνη, να μην τρέπεται. Να μην τρέπεται ούτε το Θεό πια, ούτε τους ανθρώπους, ούτε το Θεό. Να μην φοβάται το Θεό, να μην ενδιαφέρεται καν για το Θεό. Και τότε άρχισε να εξολοθρεύω τα έθνη, για να δει ο λαός μου ποιες είναι οι συνέπειες της αμαρτίας. Και έλεγα, θα με φοβηθούνε τώρα. Και έλεγα, θα δεχθούνε την παιδεία. Αλλά αυτοί αντιθέτως διέφθηραν πλέον όλες τις πράξεις τους και απεμακρύνονται από μου. Δια τούτο, τώρα δεν απολείπει παρακρίσεις. Τώρα να προσμένετε την οργή του Θεού. Γιατί η απόφασή μου είναι να συνάξω όλα τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να εκχέω επ' αυτά την αγανάκτησή μου όλη την έξαψη της οργής μου, και ενώ εσύ μπορούσες να αποφύγεις αυτή την κρίση, αυτή την απόφαση του Θεού προς όλα τα έθνη, αν υπάκουες, δυστυχώς ο Θεός μας πληροφορεί ότι αν και η πρόθεσή Του είναι να κάνει διάκριση και να σε ξεχωρίσει σαν λαό δικό Του, αγιασμένο, μακριά από την οργή και από την κρίση τη δική Του, δυστυχώς μαζί με όλα τα έθνη θα έρθει η κρίση και σε σένα. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Η πρόθεση του Θεού, καθώς είναι δίκαιος, είναι πάντοτε να εκτελεί δικαιοσύνη, και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μέσα λοιπόν στην αμαρτία να έρχεται ο μισθός που είναι θάνατος. Αλλά ταυτόχρονα η πρόθεση του Θεού είναι να κάνει χάρη σε αυτούς που δέχονται και υποδέχονται τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς που πλησιάζουν τον Χριστό, να τους εξαιρεί από τη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό και στην τελική κρίση θα υπάρχουν τα βιβλία της κρίσης των έργων, που όσοι κριθούν κατά τα έργα τους θα κατακριθούν. Αλλά θα υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο των ζώντων, το βιβλίο της ζωής, που όσοι έχουν το όνομά τους γραμμένο εκεί, σε κρίση δεν θα έρθουν, αλλά θα κληρονομήσουν τη ζωή την αιώνια. Αλληλούια. Ο Θεός λοιπόν κάνει διάκριση. Έχει πρόθεση εσένα να σε εξαιρέσει από την ταλαιπωρία του κόσμου. Εσένα να σε εξαιρέσει από την κρίση και την οργή, από όλα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει, να γίνωσει. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Και προσπαθεί με μεγάλη επιμέλεια, προσπαθεί με το λόγο του, προσπαθεί με το Πνεύμα του το Άγιο, προσπαθεί με τις ενέργειες εντός σου και δίπλα σου, προσπαθεί να σου δώσει φως να εννοήσεις, ώστε να μετανοήσεις. Να μετανοήσεις και να αρχίσεις όταν ακούς το λόγο του να τον ακούς με πρόθεση να τον εκτελείς. Όταν σε ελέγχει ο Θεός, η πρόθεση της καρδιάς σου είναι να διορθώνεσαι. Όταν σε προσκαλεί να πέφτεις στην αγκαλιά του, και όταν ζητάς βοήθεια να ζητάς μόνο από Αυτόν. Η πρόθεσή του είναι, αδελφοί αγαπητοί, να μας εξαιρέσει από την ταλαιπωρία του κόσμου. Γιατί το μέλλον του κόσμου τούτου δεν είναι καλό. Μάλιστα ο κόσμος θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Είναι δεδομένα όλα τα σημεία της Γραφής ότι
τα αδιέξοδα μέσα στην ανθρωπότητα αυτή θα γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Και τα αδιέξοδα του περιβάλλοντος και τα αδιέξοδα τα κοινωνικά και τα αδιέξοδα τα οικονομικά. Είναι γραμμένο και δεν μπορεί να γίνει. Τίνουμε να πάμε σε μια γενική οικονομική ύφεση, τίνουμε να πάμε σε έναν παγκόσμιο τρίτο πυρηνικό πόλεμο που δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, τίνουμε να πάμε για να μην μπούμε, αδελφοί αγαπητοί, τίποτα το ιδιαίτερο προς την εφταετία του Αντίχριστου. Όμως αυτό που περιμένει η Εκκλησία δεν είναι η εφταετία του Αντίχριστου, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα κάνει εξαίρεση ο Θεός. Για σκέψου, αδελφέ, να σου είχε πει ο Θεός, δυστυχώς είσαι υποχρεωμένος να περάσεις από αυτή την εφταετία του Αντίχριστου. Πόσο τραγικό τραγική θα ήταν η σκέψη μας για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας και των εγγονών μας. Και τι ωραία που σου λέει ο Χριστός ότι πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Τι χαρά και ειρήνη έχεις. Αλλά και πόσο, αδελφοί αγαπητοί, ευθύνη βάζει ο Θεός στη ζωή μας για να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατό να εξαιρεθείς όχι μόνο στο τέλος αλλά και καθημερινά από τις επεμβάσεις του Θεού προς ευλογία, αν ακούγοντας το, όταν ακούς το Λόγο του Θεού δεν είπα ακούς αυτόν, μια και έχεις την ευκαιρία να ακούς. Και δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία να ακούμε το Λόγο του Θεού. Εμείς οι λίγοι έχουμε την ευκαιρία, μικρόν είναι το πίμνιον στο οποίο όμως ευδόκησε ο Θεός να χαρίσει τη Βασιλεία την αιώνια. Αδελφοί, είναι πολύ σοβαρό, κρίνω με τη χάρη του Χριστού, το μήνυμα του Θεού σήμερα. Μη χάσεις την εξαίρεση που έχει προετοιμάσει ο Θεός για σένα, την εξαίρεση της ευλογίας. Μη χάνεις, όχι μόνο μια φορά στο τέλος, ιδιαιτέρως στο τέλος, αλλά μη χάνεις κάθε μέρα την εξαίρεση της ευλογίας. Ο κόσμος τούτος διοικείται από τον άρχοντα το δικό του που είναι ο διάβολος. Και βλέπεις ότι οι άνθρωποι τρέχουν σε αστρολόγους, σε μάντις, σε επαϊδούς για να πάρουν κάποια βοήθεια, και αν είναι ποτέ δυνατόν οι καημένοι και να μην το καταλαβαίνουν, από το διάβολο και το σατανά, από τα πνεύματα της πονηρίας. Πόσο μακάριος είσαι που σήμερα είσαι εδώ, ακούς το Λόγο του Θεού, αισθάνεσαι την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει δια την ωφέλειά μας. Μην χάσουμε, κανένας μας μη χάνει την ευκαιρία της εξαίρεσης. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η εξαίρεση παρακυρίου. Είναι η νύμφη του Χριστού. Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία στην Εκκλησία του Χριστού. Ανάμεσά μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι αυτός ο οποίος λέγει σε επιτιμώ διάβολε και φεύγει. Είναι αυτός που αν επικαλεστείς και όποτε επικαλείσαι το όνομά του θα σε σώσει. Είναι ο Κύριος με ετοιμοτάτη τη βοήθειά του για τον κάθε έναν από μας χωριστά αλλά και για όλους μαζί. Μη χάσουμε την ευκαιρία. Βέβαια και πάλι ο Θεός συνεχίζει το έργο του μέσα από την κρίση, λέγοντας ότι θα έρχονται αυτές οι δύσκολες οι καταστάσεις, ώστε η πρόθεσή μου είναι να αποκαταστήσω σε όλους τους λαούς γλώσσαν καθαράν, να επικαλούνται πάντες το όνομα του Κυρίου και να δουλεύουν αυτόν κάτω από ένα ζυγό. Να δουλεύουν έναν Κύριο κάτω από ένα ζυγό. Και ο Κύριος ο ένας είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και ο ζυγός ο ένας είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και ο λαός ο ένας είναι η Εκκλησία του Χριστού, η αγορασμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού και αυτή που έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μπορεί να περπατάει μέσα στον κόσμο αυτό καθαρή. Γιατί ο κόσμος είναι ένα καρβουνιάρικο, όπου και να περάσεις θα λερωθείς. Τα μάτια σου όπου και να στρέψεις θα μολυνθούνε. Πόσο χριστιανός θα διαφέρει για να διαφέρει και
η ενέργεια του Θεού στη ζωή του. Διαφέρει η Εκκλησία του Χριστού. Είναι Αγία. Είναι άμωμος. Είναι ένδοξη. Είναι Αγία στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Ολοκλήρως σε αγιασμό. Φαίνεται. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Και το περιστέρι έχει απλότητα. Και η ομορφιά είναι μέσα στην απλότητα. Και το περιστέρι έχει ένα σύντροφο. Και η ευτυχία είναι στον ένα σύντροφο, τον Ιησού Χριστό. Και το περιστέρι είναι καθαρό. Και η Εκκλησία είναι καθαρή, καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Και πλημμένη με το Λόγο του Θεού, τα ύδατα, τα ζώντα. Διακρίνεται. Πολλές είναι άνηδες, λέει η Γραφή, πολλές είναι οι παλακές, πολλές είναι και οι βασίλισσες. Αλλά όμως μία είναι η περιστερά μου. Η θυγατέρα της μητρός αυτής. Και μας αδερφοί αγαπητοί, μία είναι η απόφασή μας. Να μοιάζουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν έχουμε πρόθεση να εξετάσουμε θρησκείες και θρησκεύματα. Δεν έχουμε πρόθεση να ακούσουμε λόγους ανθρώπινους. Δεν θέλουμε. Κουραστήκαμε από τα λόγια τα ανθρώπινα, έστω και τα θρησκευτικά. Εμείς θέλουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και να μοιάσουμε στη μητέρα μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία του Χριστού, την ύμφη του Χριστού, την Εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων, την Εκκλησία που υπηρέτησε ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Βαρνάβας, με μία λέξη, την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Δόξα στο Θεό. Σε αυτήν ο Θεός, συγχωρέστε με την έκφραση, έχει αδυναμία. Αυτή είναι η αγαπημένη Του. Αυτή είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Αυτή είναι η Παρθένος. Σε αυτή την Εκκλησία θέλουμε να είναι η οικογένειά μας, να είναι τα παιδιά μας. Σε αυτή την Εκκλησία θέλουμε να είναι η ψυχή μας. Αυτή την Εκκλησία θα παραλάβει ο Χριστός και θέλω να είμαι μέσα. Όχι η Εκκλησία που την έφτιαξαν άνθρωποι. Ο Ιησούς Χριστός δεν είπε στον Πέτρο, εσύ θα οικοδομήσεις την Εκκλησία. Δεν οικοδομείται η Εκκλησία από έναν ή πολλούς ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Και αυτή την Εκκλησία την οποία εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω, πηλεάδου, δεν θα ισχύσουνε. Και αυτή την Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός λέει θα κατεβεί απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και θα έρθει να παραλάβει. Αδελφοί αγαπητοί, θα είναι τραγικό. Όπως η Ιερουσαλήμ η παλαιά, που καυχόταν στη μεγαλοπρέπειά της και μεγαλαυχούσε κατά το όρος του Κυρίου. Έβλεπε τη δική της μεγαλοπρέπεια και έλεγε ένδοξη είμαι. Και έβλεπε το όρος του Κυρίου, το υψηλόν μεν, αλλά δύσβατο, και έλεγε σιγά να μην πάω εκεί πάνω. Να αφήσω εγώ τα καλά μου, να αφήσω την ευημερία μου, την ευρυχωρία μου, τις παραδόσεις μου, τις συνήθειές μου, τη ζωή μου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι ο Ιησούς Χριστός είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεύτερον, να πάρει το σταυρό του. Και τρίτον, μόνο τότε θα μπορεί να μ' ακολουθεί. Ποιον θέλεις να ακολουθείς, αδερφέ? Ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω στο όρος το Άγιο. Και τους μαθητάς πάνω στο όρος το Άγιο τους ανέβασε και τους αποκάλυψε τη μεταμόρφωση τη δική του και τη δική μας.
Γιατί οποία μεταμόρφωση είδαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης στον Ιησούν Χριστόν τον άνθρωπο, τέτοια μεταμόρφωση θα δούμε κι εμείς εκείνη την ημέρα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτός είναι ο πρωτότοκος που εισήλθε εκεί στα Άγια των Αγίων στον ουρανό. Ο πρώτος που άνοιξε το δρόμο, νέα οδοζώσα. Και αυτή την οδό έχει ετοιμάσει. Πάτερ μου, θέλω εκεί που είμαι εγώ να είναι και αυτοί τους οποίους με έδωκας να θεωρούνε τη δόξα μου. Αδερφοί, για να καταλάβουμε σήμερα, ελέγχοντάς μας, το λέει ο Θεός προς όλους μας, σε ποια εκκλησία ανήκουμε, ας φανταστούμε και ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που σήμερα επιθυμεί η ψυχή μας. Επιθυμεί το όρος, το δύσβατο του αγιασμού ή τη μεγαλοπρέπεια της κοιλάδας μέσα στην ευρυχωρία και στην ευημερία που ίδια είναι με τον κόσμο. Τι επιθυμούμε? Την αιώνια ζωή, την αρπαγή της Εκκλησίας που θα προέλθει μέσα από το δύσβατο όρος του αγιασμού, και για να το πω γραφικά, τι επιθυμούμε? Την ευρύχωρη οδό, τη φαρδιά την πύλη ή τη στενή οδό, τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό? Τι είναι αυτό που θέλουμε να απολαμβάνουμε, τον κόσμο και τα καλά του ή το Χριστό και τη δόξα του? Το Χριστό ποτέ δεν θα τον απολαύσεις στον κόσμο και στα του κόσμου. Στον κόσμο θα απολαύσεις τη Βαβυλώνα, στον κόσμο θα απολαύσεις τις προσωρινές απολαύσεις της αμαρτίας. Στο όρο, στο Άγιο, το δύσβατο, για το οποίο μεγαλαυχεί η Εκκλησία του κόσμου, η κοσμική Εκκλησία, εκεί είναι ο Χριστός. Εκεί είναι η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη του Χριστού, η περιστερά του Χριστού. Εκεί θέλω να είμαι. Εκεί θέλει ο Θεός να είμαστε. Για να απολαμβάνουμε και εδώ την εξαίρεση της ευλογίας, αλλά ιδιαιτέρως και εκείνη τη στιγμή τη δόξα του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι, αυτοί θα βόσκουνε, θα πλαγιάζουνε και δεν θα υπάρχει ο εκφοβών. Θα βόσκουνε το Λόγο του Θεού, θα αναπαύονται στην παρουσία του Θεού, και ο εκφοβών, αυτός ο οποίος είναι ως λέον οριόμενος, που γυρίζει γύρω γύρω να καταπιεί κάποιον, να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, δεν θα μπορεί να τους φοβήσει, γιατί εκεί που ανεβαίνει η Εκκλησία στο όρος το Άγιο, δεν μπορεί να ανέβει ούτε ο εκφοβών, ούτε ο κόσμος, ούτε ο άρχον του κόσμου τούτου. Εκεί ανεβαίνει η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία η αγορασμένη με το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, γιατί έκαμε χάρη ο Θεός να μας δείξει ένα πρότυπο και να μας πει, να η οδός, να η ευθεία οδός, ακολουθήστε τη και θα γνωρίσετε τον Ιησού Χριστόν Κύριον στη ζωή σας, βοηθό στη ζωή σας, αδελφό σας και ιδιαιτέρως φίλο σας αγαπημένο. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω, γιατί σας είπα όλα τα μυστικά μου, όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας τα είπα. Φίλος που θα σου λέει όλα του τα μυστικά και θα περιμένει από σένα να του πεις όλα σου τα μυστικά. Και αυτό είναι η εξομολόγηση. Ένα περπάτημα άγιο μέσα στο δρόμο που λέγεται Ιησούς Χριστός και που οδηγεί με σιγουριά και με ασφάλεια στην αιώνια ζωή. Μην αφήνεις τίποτα να θλίβει την καρδιά σου, αδερφέ. Μην αφήνεις τη θλίψη να πλημμυρίζει τη ζωή σου.
Μην αφήνεις την αγωνία. Μην αφήνεις τις σκέψεις. Ο Ιησούς Χριστός ζει και είναι έτοιμος να σε ευλογήσει, αφού πήρες την απόφαση να προχωρήσεις ανεβαίνοντας στο δύσβατο αλλά ευλογημένο όρος της δόξης του Κυρίου, το όρος του Άγιο. Αμήν. Πολύ σε ευχαριστώ.